Μολονότι αρχικά έδρασαν ως αυτόκλητοι εκπρόσωποι της εθνικής υπόθεσης, οι διανοούμενοι της Κεντρικής Ράντα επιδίωκαν την δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Κεντρική Ράντα, που είχε την έδρα της σε ένα μεγάλο λευκό νεοκλασικό κτίριο στο κεντρικό Κίεβο, συγκάλεσε πανουκρανικό εθνικό συνέδριο στις 19 Απριλίου του 1917. Πάνω από 1.500 εκπρόσωποι, εκλεγμένοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τοπικά συμβούλια και εργοστάσια, συνεδρίασαν στην αίθουσα συναυλιών της Εθνικής Φιλαρμονικής στο Κίεβο για να δώσουν την υποστήριξή τους στη νέα ουκρανική κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του 1917 συγκλήθηκαν στο Κίεβο και άλλα συνέδρια βετεράνων, αγροτών και εργατών. Η Κεντρική Ράντα επιδίωξε επίσης να συγκροτήσει συνασπισμούς με διάφορες πολιτικές ομάδες, στις οποίες περιλαμβάνονταν οργανώσεις των Εβραίων και άλλων μειονοτήτων. Ακόμη και η ριζοσπαστική αριστερή πτέρυγα του Ουκρανικού Σοσιαλ-Επανεστατικού Κόμματος, μεγάλου αγροτικού λαϊκιστικού κόμματος γνωστού ως Μποροντμπίστε, από την εφημερίδα του Μποροντμπά, πάλι υποστήριξε την Κεντρική Ράντα και μέρος της αγροτιάς υποστήριξε την Κεντρική Ράντα.